Αστυνομικοί της Νέας Υόρκης μεταφέρουν το φέρετρο με τη σωρό του συναδέλφου τους Ραφαέλ Ράμος σε εκκλησία της πόλης. Το Σάββατο τελείται η κηδεία για ένα από τα δύο θύματα της ένοπλης επίθεσης που έγινε στο όνομα των δολοφονηθέντων μαύρων Αμερικανών πολιτών από λευκούς αστυνομικούς. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, δύο αστυνομικοί δολοφονήθηκαν ενώ βρίσκονταν μέσα σε περιπολικό στο Μπρούκλιν. Ο ένας από αυτούς ήταν ο Ραφαέλ Ράμος, 40 χρόνων, παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Ο άλλος ήταν ο Γουέν Τζιαν Λιού, ηλικίας 32 ετών, με καταγωγή από την Κίνα. Δράστης της επίθεσης ήταν ο 28χρονος Ισμαήλ Μπρίνσλεϊ, που στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Είχε γράψει στο διαδίκτυο πως ήθελε να σκοτώσει αστυνομικούς, προκειμένου να εκδικηθεί για τους θανάτους του Έρικ Γκάρνερ και του Μάικλ Μπράουν. Στην κηδεία του Ράμος αναμένεται να παραστεί μεταξύ άλλων και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.